κάτσα να προετοιμαστώ για τη συζήτηση. Διέτρεξα τις εφημερίδες που εδώ και μια εβδομάδα έχουν μαζευτεί σε μένα στο γραφείο μου. Το κάνω πάντοτε αν δεν ξέρω πώς θα προχωρήσουμε και έτσι είναι αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω. Τότε τα μαζεύω τις εφημερίδες και πάνω σε αυτές τις εφημερίδες πάνω-πάνω ήταν μια γερμανική εφημερίδα με την φωτογραφία, με το πορτρέτο ενός συνταξιούχου, ενός Έλληνα, ο οποίος έκλαιγε μπροστά σε ένα ATM και έπεσε κάτω εκεί. Για μένα αυτή τη φωτογραφία θα τη θυμάμαι και νομίζω ότι σε αυτή τη φωτογραφία έχουν καταγραφεί οι λόγοι που οδήγησαν την Ελλάδα στο να οδηγηθεί στο αποτέλεσμα του 60% όχι, και νομίζω ότι αυτό είναι το τρελό αυτού του θέματος, ότι αυτή η φωτογραφία καταγράφηκε πολλούς από αυτού που ψήφισαν με ναι, διότι η ψηφοφορία στην Ελλάδα ήταν μια ψηφοφορία για το ότι η επιδείνωση της κατάστασης ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η ψηφοφορία όμως επιπλέον ήταν σαφώς και μια ψηφοφορία για το ότι υπάρχει ελπίδα για αλλαγές, ελπίδα που έχει κανείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι και εσείς βρίσκεστε σε μια ιστορική κατάσταση. Είστε ο πιο ισχυρός πρωθυπουργός στην Ελλάδα από ό,τι εγώ τουλάχιστον θυμάμαι. Και εσείς τώρα πρέπει να είστε εκείνος ο οποίος τον λαό σας θα τον οδηγήσει σε μια σωστή μεταρρυθμιστική προοπτική. Αυτό το οποίο δεν έγινε μέχρι τώρα, και οι Ευρωπαίοι έχουν ευθύνη και γι' αυτό. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα το μεταρρυθμιστικό της Τρόικα, αυτό κάνει αποκρουστική τη λέξη μεταρρύθμιση. Και πρέπει να σας πω, και ίσως να είμαι αφελής, αλλά περίμενα να έρθετε εδώ και όχι μόνο να πείτε τέλος με τον νεποτισμό και την διαφθορά, αλλά είχα την αφελή επιθυμία ότι ο Τσίπρας έρχεται και θα μας πει «έτσι θα προχωρήσω με τους δικούς μου ανθρώπους». Έτσι θα δημιουργηθεί ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Έτσι θα προκύψει ένα δίκαιο συνταξιοδοτικό σύστημα. Γνωρίζουμε όλοι ότι δεν μπορεί να μειώσει κανείς τις μικρές συντάξεις και άλλο, αλλά το ερώτημα είναι πώς θα γίνει δίκαιο το σύστημα το συνταξιοδοτικό. Πώς θα είναι στο μέλλον το σύστημα υγείας, εις τρόπον ώστε να μην υπάρχουν τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα, και νομίζω αυτό είναι το θέμα με το οποίο αυτά είναι τα ζητήματα με τα οποία μπορείτε να οδηγήσετε τους Έλληνες σε ένα καλύτερο μέλλον, και μπορείτε επίσης να φροντίσετε να συμπράξουν μαζί σας οι Ευρωπαίοι. Και αυτή η συνοχή, η οποία χάθηκε τα τελευταία 5 χρόνια, αυτή η συνοχή μπορεί να επανακερδιθεί εάν με τους δικούς σας ανθρώπους και με τους πολίτες της Ευρώπης μιλήσετε, συζητήσετε. Και δεν μιλάω μόνο για τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων με τους οποίους πρέπει να συζητήσετε, και με μερικούς εδώ οι οποίοι δεν συνέβαλαν στη συζήτησή μας σήμερα. Πρέπει να κάνετε αυτή την άμεση συζήτηση στην Ευρώπη. Ο Τίφερ Χόφστατ το είπε αυτό, και πρέπει να βγείτε από μια λάθος πολιτική για το βάρος των χρεών, και είμαι και εγώ της γνώμης του προλαλήσαντος ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση η οποία δεν θα είναι σωστή μόνο για τους Έλληνες αλλά και για άλλα κράτη της Ευρώπης. Σε άλλα κράτη της Ευρώπης που είναι σε κρίση θα μπορούσε η λύση αυτή να χρησιμοποιηθεί, και τότε μόνο το πράγμα είναι δίκαιο και ευρωπαϊκό. Κύριε Τσίπρα, γνωρίζω ότι δυστυχώς δεν μπορεί να σταματήσει κανείς τη ροή του χρόνου. Θα επιθυμούσα να μπορούσε κανείς να το κάνει. Όλα μάλλον πρέπει να αποφασιστούν μέσα σε αυτή τη βδομάδα. Εάν ακούσετε εκείνους οι οποίοι επιθυμούν μια ευρωπαϊκή λύση, τότε επειδή δέχεστε τη δημοκρατία και την επικαλείστε, θα οδηγηθούμε σε μια επιτυχία. Η Ευρώπη είναι μεγάλη, η Ανατολή ανήκει στην Ευρώπη, χρειαζόμαστε και εκεί
αλληλεγγύη και δημοκρατία και Πούτιν, αυτά τα δύο δεν συνδυάζονται. Σας εύχομαι καλή τύχη και εύχομαι καλή τύχη και στην Ευρώπη.